με τον τίτλο του ομότιμου καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, τιμήθηκε χθες από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του νησιού ο καθηγητής Σύφης Λεκάκης. Αυτό που με συγκινεί πιο πολύ απ' όλα ήταν η αγάπη με την οποία με περιέβαλαν όλα τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος, όλοι οι συνάδελφοι, οι οποίοι και μου ζήτησαν να βοηθήσω στο δύσκολο έργο του τμήματος. Δεδομένου ότι τα προγράμματα είναι δύσκολα να βγουν χωρίς νέους διορισμούς. Η τελετή απονομής έγινε σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο σπίτι του πολιτισμού στο Ρέθυμνο, όπου οι ακαδημαϊκοί αναφέρθηκαν στο έργο, το ήθος αλλά και την προσφορά του καθηγητή Σύφη Λεκάκη. Είναι το αρχαιότερο μέλος του τμήματος. Είναι ένα από τους ανθρώπους που συμβάλανε και ποσοτικά και ποιοτικά στην ανάπτυξη του τμήματος. Η δική μου προσωπική εμπειρία από τον Σύφη ήταν εξ αρχής παραπάνω από θετική, δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που με δέχτηκε όταν ήρθε στο τμήμα, με αγκάλιασε όπως αγκαλιάζει κάθε καινούριο συνάδελφο, με βοήθησε στα τεκνενόμενα του τμήματος, με καθοδήγησε πολλές φορές και στη διάρκεια της προεδρίας την οποία χρημάτισα στο τμήμα. Και γενικά είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος. Εκτός από την προσφορά του στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών για μία σειρά ετών σε επίπεδο εκπαιδευτικό και ερευνητικό, ο καθηγητής κύριος Λεκάκης υπηρέτησε και ως προεδρεύων, ο τελευταίος προεδρεύων του Τμήματος Ψυχολογίας, και είναι και αυτός ο οποίος οδήγησε το τμήμα στην αυτονόμησή του το 2004. Ο τιμόμενος που από τον Αύγουστο του 2013 συνταξιοδοτήθηκε υπήρξε ένας από τους τρεις καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης που έφεραν το 1993 στον ειδικό λογαριασμό έρευνας του Πανεπιστημίου ανταγωνιστικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάποιοι από εμάς τα κατάφεραν και άλλοι συνάδελφοι συνεχίζουν το έργο. Νομίζω ότι είναι κρίσιμο ιδιαίτερα τώρα που το Πανεπιστήμιο βάλεται οι συνάδελφοι να βρουν διέξοδο προς αυτή την κατεύθυνση. Διότι αν σκεφτεί κανείς το έργο που προσφέρουν για τις αμοιβές τους, είναι να μην πω τίποτα. Όχι για να γίνουν πλούσιοι μέσα από την έρευνα, αλλά για να μπορέσουν να βρουν κάτι περισσότερο δημιουργικό από αυτό που σταθερά κάνουν και κατά κάποιο τρόπο υποβαθμισμένοι μισθολογικά.